Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα ανήλικο αγόρι είναι ο πρώτος γνωστός νεκρός του προσφυγικού δράματος στα νερά του Αιγαίου για το 2016. Η σωρός του ανασύρθηκε από το λιμενικό με τη βοήθεια ψαράδων από τα βορειοανατολικά του Αγαθονησίου, όταν το φουσκωτό στο οποίο επέμεινε προσέκουσε σε βράχια. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της Σάμου μαζί με τη μητέρα του που έχει αναγνωριστεί. Από τους υπόλοιπους που περισυνελέγησαν, 10 που έχρισαν ιατρικής βοήθειας επίσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σάμου. Σε άλλα δύο περιστατικά, το πρωί της Κυριακής, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου ύποπτο ξύλινο σκάφος να πλέει δίχως φώτα, το οποίο δεν σταμάτησε στα χειρικά και φωτεινά σήματά του περιπολικού. Ακολούθησε καταδίωξη και το ξύλινο σκάφος ακινητοποιήθηκε, ενώ συνελήφθη ο 34χρονος αλλοδαπός χειριστής, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι Βαθέως. Νωρίτερα είχε προλάβει να αποβιβάσει πρόσφυγες στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Γαλάζιο. Ακόμη ένα περιστατικό εντοπίστηκε από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και συνελήφθη ένας 38χρονος αλλοδαπός διακινητής. Ο αγαπημένος και δημοφιλής ηθοποιός Χάρις Ρόμας ενσαρκώνει τον γνωστό ήρωα του Άγγλου θεατρικού συγγραφέα Κάρολ Ντίκενς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς όλων των εποχών, στην θεατρική παράσταση «Ο μαγικός κόσμος του Σκρούτζ». Η παράσταση θα δοθεί το απόγευμα της 5ης στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 7 στο Αμφιθέατρο του Λυκείου Βαθέως. Περισσότερες πληροφορίες στο 697 30 56 63 5. Οι εργασίες που εκτελούνται στον χώρο του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών στην πόλη της Σάμου δεν έχουν να κάνουν με την οριοθέτηση και χωροθέτηση του hot spot στο νησί μας, δήλωσε μιλώντας στον Σάμος FM ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Νίκος Κατακάζος, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργασίες που γίνονται προκειμένου να στηθούν κάποιες σκηνές που χρειάζονται οι γιατροί χωρίς σύνορα. Ζήτησε λοιπόν μία μη κυβερνητική οργάνωση από όλους όσους εμπλέκονται που είμαστε υπεύθυνοι και μη υπεύθυνοι, γιατί κανείς δεν είναι υπεύθυνος πέρα από το κράτος, να στήσει δύο μεγάλες σκηνές στην είσοδο του κέντρου που θα φοράνε 300 άτομα. Σκηνές είναι αυτό το. Με το παλιό παιδεοβολής μιλάμε τώρα. Ναι, τη στείλουμε τη μια μέρα, την άλλη μέρα τη μετακινούμε, για να τουλάχιστον αυτό το δίμηνο που θα υπάρχουν αυτές οι κακοκαιρίες και με περισσότερο να γίνει, ή αν θα γίνει η απόφαση του πού θα εγκατασταθεί όλο αυτό το πράγμα, να μπορούν να μην είναι μέσα στα χωράφια, να είναι εκεί στεγασμένοι. Αυτό είναι, δεν έχει πάρθει καμία απόφαση. Τουλάχιστον αυτό ήξερα εγώ επίσημα για αυτό. Οπότε η απόφαση θα βγει σε εφημερίδες κυβερνήσεως. Αρχίζει εκ νέου η λειτουργία του Δημόσιου Κταίου Σάμου, το οποίο είχε μείνει ανενεργό εδώ και 3 περίπου χρόνια. Έτσι δίνεται μια αντιέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές και τα μεγάλα βαρέα αυτοκίνητα, τα οποία για να περάσουν κταίο έπρεπε να φύγουν εκτός Σάμου. Συνεχίζεται μέχρι τις 14 Ιανουαρίου η έκθεση του γνωστού ταλαντούχου Σάμιου ζωγράφου Γιάννη Κομινόζογλου, που φιλοξενείται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου με τίτλο «Σαμιαφύσεις». Στο λιμάνι της Σάμου, έτοιμο να αναλάβει δράση, συμβάλλοντας στη διάσωση προσφύγων και μεταναστών, είναι το πλοίο το PAS Responder της οργάνωσης ΜΟΑΣ. Η οργάνωση αυτή έχει ως έδρα τη Μάλτα και δημιουργήθηκε από τον Κρίστοφερ και την Εργίνα Κατραπώνε, μετά τα δύο τραγικά ναυάγια στη Μεσόγειο το 2013 με θύματα από την Αιθιοπία, τη Σομαλία και τη Συρία. Ο υπεράκτιος σταθμός βοήθειας μεταναστών, όπως είναι το πλήρες όνομά του στα ελληνικά, μέχρι σήμερα έχει σώσει περισσότερους από 12.000 ανθρώπους. Διαθέτει δύο πλοία και δύο drones, εξοπλισμένα με σόναρ και κάμερες θερμικής απεικόνησης. Το βασικό πλοίο της οργάνωσης, το διασωστικό Phoenix, βρίσκεται σε δεξαμενή για συντήρηση. Για τον λόγο αυτό, η ΜΟΑΣ έχει να βλώσει ένα δεύτερο πλοίο, ειδικά για το Αιγαίο, το PAS Responder, όπως επισήμανε σε συνέντευξή του ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης και πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας, Μάρτιν Τσουέρεπ. Το πλοίο δρά βοηθητικά στο έργο του λιμενικού στην περιοχή μεταξύ της Ρόδου και της Λέσβου, παρέχοντας κατοπιστική βοήθεια όπως σωσίβια, νερό, τρόφιμα, κουβέρτες και φάρμακα. Μέχρι την Παρασκευή μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας οι ιδιοκτήτες οχημάτων. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρεται ότι η παράταση αυτή δίνεται εξαιτίας των ετοιμάτων πολιτών και κοινωνικών φορέων. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, γιατί η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών έχει ήδη προμηθευτεί τα τέλη κυκλοφορίας. Η παράταση δίνεται για να αντιμετωπιστούν υπαρκτά οικονομικά προβλήματα, καθυστερήσει σε μισθοδοσία και άλλα τέτοιου είδους θέματα.